Γρηγόρη, πόσα σου έχουν μείνει στην έρευνα και σε παρακαλώ, πες στο 5. Ποια από αυτά που είπες πιστεύεις ότι μπορεί να ταιριάζει στον Αντώνη? Έχω πει 4, τα 3 τα ταιριάζουν σίγουρα. Μην κοιτάς. Ελπίζω όχι πίτσα. Η πίτσα είναι σιγουράκι. Πάμε το δεύτερο τώρα. Δεν φάει μια πίτσα μετά από το. Τι λέτε ρε παιδιά. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στο 5. Έχει γίνει και η κοπέλα τον αγκαλιάζει. Δεν τον αφήνει να κοιμηθεί και κουρνιάζει στο στέρνο του. Αυτό είναι ωραίο. Δεν τον ωραίο. Αφήσει να κοιμηθεί. Ωραία να κουρνιάζει και να τον αγκαλιάζει. Αυτό νομίζω αλλά... πιο ωραίο μέχρι τώρα. Ναι, ναι ρε παιδιά. Και το μασάζ μου άρεσε σήμερα. Σε ποιον δεν αρέσει. Ναι, ρε παιδιά. Δεν είναι ωραίο, μωρέ Γρηγόρη. Αν θέλει να κοιμηθεί ο άλλος όμως, παιδιά, αυτό θέλει και έναν ευρώ. Καλύτερα την πίτσα, δεν ξέρω. Το είναι και εγώ, κάποια πράγματα. Ή το μπλουζ. Άμα θέλουν να κοιμηθώ και έχετε και κουνιάτς, κάτι παθαίνει. Ναι, μετά. Ρε Νίκο, αλλά αν σου κάνει μία, δύο, τρεις φορές. Την τέταρτη θα το επιζητάς μαζί μετά. Όχι, θα το θέλει. Έλα, κουρνιασέ. Ναι. Τι γλυκό. Ναι. Το κλωτσοσκούφι. Ναι. Για πες. Έκτο. Έξι. Παίξε μαζί του αυτοσχέδια παιχνίδια. Κοινώ, κάντε του ζουνιέ. Εκείνη την ώρα που είναι εξαπλωμένο. Ψιλογαργαλίστε τον. Πιάστε του την πατουσίτσα. Ανεβείτε πιο πάνω. Τη μασχαλίτσα του. Πιο κάτω. Το λεμονάκι του. Ω κάτω, είσαι μακριά. Όχι, ρε. Πορτοκάλι. Το λεμόνι. Κάντε τον να χαμογελάσει λίγο μετά από αυτό. Βάλτε μια περούκα κλόουν. Ζουζουνίτσες, τρυφερά πράγματα. Και το τελευταίο, εάν είστε παντρεμένοι, βάλτε να δείτε το DVD του γάμου σα. Τραγικό. Και τραγικό. Η έρευνα είναι για τελούς. Φλόμπα. Είναι δυνατόν να βάλεις μετά από μια ερωτική στιγμή με το τέρι σου, ναι, να βάλεις το βίντεο του γάμου? Βέβαια. Εκεί δεν πως ήμασταν και πως καταδύσαμε. Μπορούν να χορεύουν και μπλουζ γυμνοί παράλληλα. Εμένα αυτή που μου άρεσε. Όλα τα άλλα. Όχι ρε παιδιά, αλλά έχεις περάσει μια υπέροχη ποιος στιγμή έγραψα με τη γυναίκα σου. Την έρευνα, ποιος την έγραψε. Βάζεις και θυμάσαι. Βάζεις και θυμάσαι και λες γυναίκα, θυμάσαι τότε που παντρευτήκαμε, κοίτα τι ωραία εικόνα. Δεν είναι γρήγορη, μην τα λες εσύ κάθε φορά. Ναι ρε παιδιά, δικιά μου είναι. Εσύ τη γράφεις. Ναι, γιατί. Είσαι συγγραφές. Μα μισείς τα ζευγάρια, να δούμε την DVD του γάμου. Τι κοιτάς έτσι. Ναι, λίγο. Τι έτσι είναι, εσύ με την Ναταλή βλέπετε την DVD του γάμου. Το έχουμε δει, ναι. Τέλεια. Υπέροχα περνάτε. Τι ωραία έχετε η πίτσα να μας πεις. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα βασικά. Και μπλουζ χορεύουν. Και η μισή είναι για την Τούρκη και την Ελλάδα. Και το ρίχνει και το κεφάλι ένα τέλειο. Οπότε χορεύει ένα τέλειο. Κοίτα, μην το βλέπει τώρα. Είναι λίγο αναστατωμένο γιατί έφαγε με τη μητέρα, με την πεθερά του το Σαββατοκύριακο και έχει τρελό παράπονο. Γύρισε πίσω έξαλλο. Είδε λέει πιο πολλέ φωτογραφίε. Σκοτώθηκα του σκύλου, παρά την κέντρη. Σκοτώθηκα με τη μητέρα, σκοτώθηκα, Αντώνη. Τι αγόρι μου. Ανήμερα πρωτοχρονιά μα έχει καλέσει μητέρα σπίτι. Έχουμε φτιάξει εμεί Βασιλόπιτα, την παίρνουμε να την κόψουμε σπίτι τη μητέρα. Υπέροχο τραπέζι, έχει μαγειρέψει τα πάντα κομπλέ. Και εκεί που τρώμε, κοιτάω ευθεία, φωτογραφία ο Ρούντι, ο σκύλος. Κοιτάω αριστερά, φωτογραφία ο σκύλος. Ο Ρούντι διακοπές, ο Ρούντι στο σχολείο. Ο Ρούντι με κάτι φίλος. Ο Ρούντι τρώει, ο Ρούντι κοιμάται, ο Ρούντι κάνει χαρές. Έκανα παρατήρηση στη μητέρα. Γιατί, ο γαμπρός ρε εσύ δεν πρέπει να πει μια πόσα χρόνια ξέρει το Ρούντι μητέρα. Και το γαμπρό δηλαδή τον είχε αυτό. Όταν φτάσεις στο επίπεδο του Ρούντι θα μπει φωτογραφία σου. Μου την είχε κάνει, είχε βάλει μια κατευθείαν μπροστά από την πόρτα. Και της λέω μητέρα, νομίζω ότι αυτή την έβαλες για το εφέ που ήρθαμε. Τη μετά τη βγάζει. Ναι. Και μπαίνει ο Ρούντι που είναι τιμένη στο Λονδίνο. Από καρναβάλια. Όχι, λέει τσακωθήκαμε, να το πω αυτό. Είναι παράπονο, τη το είπα. Γρηγόρη, να μάθεις να δίνεις μάχες τις οποίες μπορεί να τις κερδίσεις. Αμά. Τα ακούς μητέρα. Δεν ήταν για μένα, για τη μητέρα. Όχι, όχι, κέρδισε η μητέρα, λέμε τώρα. Ναι. Έτσι, έτσι σου λέει. Το Ρούντι δεν το κερδίζει με τίποτα. Πάει το Ρούντι. Άστι μάχη. Ο γαμπρός ο δύο τελείωσε. Ο γαμπρός πουθενά, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Ο Ρούντι ήταν, έχει στεθεί στη μητέρα αυτή δίπλα. Εσύ πήρε την κόρη απλά. Μα νοιάζει. Έλα, Αντώνη μου, να σε φιλήσω να φύγει γιατί έχετε και τραπέζι σπίτι σα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να πάρει τον μπάζερ πριν φύγει, σε παρακαλώ. Να πας στα παιδιά σπίτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Αυτό ήταν μπαμπέσικο. Το 21 ζούμε. Νίκο, ειλικρινά. Ας πούμε. Πες ότι είχες σχέση με μια γυναίκα σαν την Νατάσα. Θέλω να μου πεις ειλικρινά. Πάρε θέση. Πώς. Σαν την Νατάσα. Πώς θα την ξύπναγες την επόμενη μέρα το πρωί από ένα πολύ έντονο έτσι βράδυ που είχατε περάσει? Μπράβο, μαζί. Εγώ. Για να ακούσω την ερώτηση. Η ερώτησή σου είναι σχεδόν πορνό. Αλλά
αλλά θα την κάνω πρωινή. Κοίταξε, εγώ θα ήθελα, αν είχαμε περάσει ένα τόσο φλοκερό βράδυ με την Νατάσα. Νατάσα. Λέμε τώρα, ναι, 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 πώς κάνεις πολλές φορές το τέρι του Γρηγόρη για να πείτε μια έρευνα. Επιτέλους να κάνω και το τέρι στην Νατάσα. Λοιπόν, Νατάσα, ως τέρια, εγώ θα ήθελα προσωπικά να με ξυπνήσει η Νατάσα για να με ευχαριστήσει που της χάρισε αυτές τις ατέλειωτες στιγμές όλο το βράδυ. Πώς όμως να σε ξυπνήσω. Πώς, εσύ ξέρεις. Πώς. Εγώ πώς θα μπορούσα να σε ξυπνήσω. Θα με τραγουδούσες. Όχι, με τι θα σε ξυπνάγα, με σπαγκάτι. Έχεις ξυπνήσει με τραγούδι. Παιδί μου, εγώ την ώρα που ξυπνάω, τραγουδάω, δεν κάνω άλλη δουλειά. Μουρμουρίζω, δεν λέω. Καλά, δεν έχετε και όρχιστα ξαφνικά. Να συμπνεί τον άλλο, ανοίγει η πόρτα και είναι. Τραγουδάω. Να κάνω μόνο να ψάξει να κάνει. Δεν γίνει. Όλο κανονικά. Δεν κάνει ένα ποτ πουρί. Παλιά, καινούργια, ντουέτα. Όμω θα ήταν πολύ ωραίο να κάνει αυτό μία φορά. Φαντάζεσαι στο σαλόνι, να πει αγάπη μου, έλεγα, έχω ετοιμάσει καφέ. Να σου πω όμω ωραίο πράγμα να έχει αυτό εδώ το ατουέ. Ναι, είναι. Να σκύβεις έτσι λίγο και να λες ένα τραγούδι. Σε καυγά σου έχει βγει να πεις τραγούδι εκεί. Και να κουνάει και το χέρι. Ακούσε με λίγο, βάλτε στη ζωή σου το musical. Καυγάδισε με τραγούδια, έχεις πει ωραία τραγούδι. Έστε ρε παιδί μου, σε καυγά. Μη μου τη φουντάνεις τώρα. Έχει φύγει όλο, ό,τι βάψαμε, ό,τι κάναμε, φύγαν όλα από τα γέλια. Δεν μπορώ. Όχι, δεν έχει φύγει τίποτα. Έλα, με τραγούδι θα συνεχίσουμε. Με τραγούδι, παιδιά. Εννοείται, γιατί ήρθα εδώ να τα πω. Δεν μου λες, Θεσσαλονίκη θα ανέβεις φέτος. Ναι, βέβαια. Ήμουνα τώρα εκεί, 5 μέρες. Εντάξει, δεν κοιμήθηκα καθόλου, μόνο έξω ήμουνα. Πάρα πολύ ωραία είναι η Θεσσαλονίκη, θέλω να σου δεν πω. Δεν μου λες αυτό, την είδηση που μετέφεραν ότι στην παραλία κάτω ψήνουν και τρώνε κοψίδια, ισχύει την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Γίνεται χαμός στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, με όλο αυτό που συμβαίνει, φέτος δεν το περίμενα στη Θεσσαλονίκη να περπατάς και να μην μπορείς να προχωρήσεις από τον κόσμο. Χαρούμενος ο κόσμος. Όλοι έξω, όλη την ημέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλη την ημέρα. Μήπως όμως για εκείνη την ημέρα έτσι βγάλαμε όλη ήμουνα... τη χαρά. Όχι, αγάπη μου, ήμουνα από την Κυριακή την προηγούμενη μέχρι και την Παρασκευή. 5 μέρες ήταν όλοι με στη χαρά. Ήταν όλοι έξω. Είμαστε σε λάθος πολύ. Τα πάντα η γεμάτα. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται χαμός. 7 λεπτά που πήγες. Δεν έρχεσαι με τόσο σωστό άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη. Μα εγώ έχω να ανέβω. Αν εξαιρέσει πέρσι που ανέβηκα με την εκπομπή, είχα να ανέβω χρόνια πολλά. Ναι, πρέπει να πάμε 2-3 μέρες. Αφού δεν συγχρονιζόμαστε. Εγώ μπορώ Σαββατοκύριακο και εσύ μπορεί καθημερινή. Τι να κάνω. Όταν θα τελειώσει τη δουλειά με το καλό. Ή όταν θα τελειώσω εγώ πιο. Εσύ νωρίτερα. Πιο εύκολα, ναι. Εγώ θα φτάσω καλοκαίρι. Ωραία, όταν θα τελειώσω θα πάμε μια Θεσσαλονίκη 3 μερούλες. Θα σε κλέψω 3 μέρες. Να δει τι ωραία θα είμαστε. Ναι. Αξέχασε. Αλήθεια. Ναι. Το μάτι μου θα γίνει δεν το πιστεύει, δεν το πιστεύει, αλλά έχει χαρεί τώρα, κάτι έχει ένα σκοπό ιδιαίτερο. Αγάπη μου χάρηκες, να σε πάμε λουλούδι. Έλα, σταματήστε να με δουλεύετε, έλα. Πάμε, πού είναι το μικρόφωνο σου καλέ. Εδώ. Μαέστρο, για δώσε το σήμα. Τι να πούμε τώρα. Το ψέμα. Α, το ψέμα λες, Εντάξει, οκ. Όχι, το ψέμα. Το ψέμα είναι καινούργιο. Εγώ είχα άλλη έμπνευση, αλλά το ψέμα, το ψέμα. Σαν πως τι. Δικό μου είναι και το ψέμα. Α, είναι και αυτό. Γιατί για λουνού να ήταν, δεν το λέγαμε. Εύκολα. Μα τότε. Εύκολα. Για πάμε, μάλιστα. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, πείτε μου. Για γυρίστε τον ακούκι από εδώ λίγο. Λίγο, όχι πολλά, έτσι. Χαρίς μη μου φωνάζεις, τώρα δεν καταλαβαίνω. Ένα χάδι περιμένω κι από κάπου θα πιαστώ. Κι όσο κι αν πονάω, τώρα τι να πω. Έρχονται στιγμές που νιώθω να παραμείνω. Έρχονται στιγμές που νιώθω να παραμείνω. Και τώρα που σε μάθα καλά, ταιριάζω τα κομμάτια ένα-ένα και γίνονται στα μάτια μου μπροστά τα μάτια σου το πιο μεγάλο ψέμα. Σε μάθα καλά, ταιριάζω τα κομμάτια ένα-ένα και γίνονται στα μάτια μου μπροστά τα μάτια σου το πιο μεγάλο ψέμα.
πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Δεν θέλω τέτοιους φίλους, δεν θέλω τέτοιους φίλους που να με κάνουνε πικρά να πληγωθώ. Δεν θέλω, δεν θέλω τέτοιους φίλους, φίλους που θέλουν να με βλέπουν αγχωμό. Τα λιβυρικά φινάλε, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, όλα τα παιδιά. Εκεί τα αγόρια μου που παίζουν τους εκπληκτικούς μουσικούς, το μαέστρο μου, το Θανάση τον Βίχο, τους τεχνικούς μου που είναι εκπληκτικά παιδιά, τον αδερφό μου, την ύφη μου, ήρθαν εδώ σήμερα. Δεν μου λες, όλο το ταλέντο της φωνής το έχεις πάρει εσύ. Ο αδερφός σου τραγουδάει καθόλου? Καθόλου. Μπορεί να τραγουδήσει μια μέρα? Θα λείπες, μπορείς, ειλικρινά πες, μπορείς. Έτσι, είναι ειλικρινής. Είναι γυμναστής, άστον παιδί μου, εκείνος είναι φτιαγμένος να μας κάνει τα σώματά μας. Ναι, παιδί μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να έχει και αυτός ταλέντα, απλά ποτέ να μην πήγε ο δρόμος του προς εκεί. Δεν τον άφησα. Και να δώσω τα φιλιά στην παλιοπαρέα στη Θεσσαλονίκη. Παλιοπαρέα μου. Είναι η παρέα. Η παλιοπαρέα σου έχει μείνει Θεσσαλονίκη? Μισή εδώ, μισή εκεί. Ποια διαφημίσεις.